προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι ωστόσο βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Το σημερινό θέμα του σχολιασμού δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιστώντας υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους άνω των 60 ετών. Μια απόφαση που ασφαλώς εγείρει πάρα πολλούς προβληματισμούς και νομίζω ότι προκαλεί και ποικίλες αντιδράσεις αυτή τη στιγμή όχι μόνο ανά την Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο ολόκληρο. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα, κρατήστε το αυτό, συνειδητοποιήστε το λίγο, η οποία μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους άνω των 60 ετών, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Προλαβαίνει και την Αυστρία, που έχει ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο, αλλά από την 1η Φεβρουαρίου. Εμείς γινόμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό και οπωσδήποτε νομίζω ότι είναι φανερό πλέον πως η επόμενη μέρα, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από την Ελεύθερη Πένα, όχι απλά γίνεται δύσκολη, είναι ιδιαιτέρως προβληματική, επιτρέψτε μου να πω κυρίες και κύριοι. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι η απόφαση αυτή που πήρε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μια έκτακτη απόφαση κατά την προσωπική μου άποψη. Και αυτό διότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω και πάμε ως τις 24 Νοεμβρίου, μερικές ημέρες δηλαδή πριν, σε μια περιβόητη συνέντευξη που είχε δώσει στην Washington Post, αμερικανική, δηλαδή αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ουσιαστικά είχε προαναγγείλει αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν ξέρω πόσοι είχαν διαβάσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Θα τη δείξουμε και εμείς, τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ρωτήθηκε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Απάντησε, είπε τα δικά του τέλος πάντων, κάνοντας ένα πρόλογο και κάποια στιγμή μέσα στην απάντηση λέει «We are focusing a lot on the booster shot», δηλαδή ασχολούμαστε, κινούμαστε, τέλος πάντων ρίχνουμε το ενδιαφέρον μας στις ενισχυτικές δόσεις, στην ενισχυτική δόση. Και μετά λέει «We have made it mandatory for everyone above 60». Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι την έχουμε κάνει υποχρεωτική για όλους άνω των 60. Υποχρεωτική για όλους άνω των 60. Ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ότι θα γίνει αυτό ακριβώς που ανακοίνωσε σήμερα εντός Ελλάδας. Πρώτα το είπε στην Αμερική. Και ας μην βρεθεί κάποιος τώρα να πει ότι εννοεί για όσους είχαν κάνει δύο δόσεις ήδη και κάνει υποχρεωτική την τρίτη, γιατί το να κάνεις υποχρεωτική την τρίτη σημαίνει ότι κάνεις και τις πρώτες δύο για να φτάσεις ως την τρίτη. Οι δόσεις ξεκινάνε από την πρώτη για να φτάσουν στην τρίτη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση, κυρίες και κύριοι, η οποία πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους άνω των 60 ετών. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, κυρίες και κύριοι, που ανακοινώθηκε στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, νομίζω ότι είναι άκρος υποτιμητικός για τους ανθρώπους αυτούς των άνω των 60.
Με την απόφαση δηλαδή αυτή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώ προσωπική άποψη, ότι υποτιμάει τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί για ποιους ανθρώπους μιλάμε? Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταδιοδρομηθεί, έχουν μεγαλώσει παιδιά, έχουν αναλάβει ως τώρα ένα σωρό ευθύνες και οπωσδήποτε βρίσκονται σε μια όριμη ηλικία που μπορούν να αποφασίσουν για μια ιατρική πράξη που θα γίνει στο σώμα τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Έρχεται δηλαδή ο Πρωθυπουργός για να τους χαρακτηρίσει ουσιαστικά και να τους αντιμετωπίσει ως άβουλα όντα και έρχεται για να τους σώσει, όπως λέει. Λες και οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν είναι σε θέση να πάρουν τέτοιες αποφάσεις, ειδικά όταν πρόκειται για το σώμα τους. Μιλάμε πάντα για μια ιατρική πράξη. Επιπρόσθετα, θα έλεγα ότι εδώ για μια ακόμη φορά παραβιάζονται αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα. Το ανθρώπινο δικαίωμα της επιλογής, που ισχύει βέβαια για όλους, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αλλά και για τους υπόλοιπους ενήλικες βεβαίως. Πού είναι αλήθεια αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής? Για μια ακόμη φορά, δυστυχώς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει εξαφανιστεί. Θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο εξίσου το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι πλήρως ανακόλουθος, διότι ούκο λίγες φορές έχει τοποθετηθεί δημόσια και έχει πει ότι δεν πρόκειται να καταστεί ο εμβολιασμός υποχρεωτικός. Για να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από το τι έλεγε τον Νοέμβριο του 2020. Θέλω να τονίσω, επόμενη φορά το εμβόλιο θα είναι δωρεάν από την πολιτεία, δεν θα είναι υποχρεωτικό. Και δεν είναι μόνο αυτή η τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι. Από τότε υπάρχουν πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλάνε για το θέμα αυτό, ότι δηλαδή δεν θα καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Όπως και άλλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, βέβαια, κατά καιρούς έχουν τοποθετηθεί και έχουν πει ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα, μία από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν στο Athens Democracy Forum. Στο φόρουμ της Δημοκρατίας, δηλαδή, όπου είχε πει για την υποχρεωτικότητα. We will not impose additional, you know, sort of mandatory vaccinations. I reached the conclusion that this would not be helpful. Προκύπτει δηλαδή ξεκάθαρα ότι ο ίδιος ξεχνάει τα λόγια του και ανατρέπει τα πάντα. Και βέβαια, αν τώρα η υποχρεωτικότητα περάσει στην κοινωνία όσον αφορά τους άνω των 60, της ηλικιακής ομάδας δηλαδή που εξηγήσαμε και πριν, που είναι σε θέση σαφώς να μπορεί να παίρνει αποφάσεις για μια ιατρική πράξη στο σώμα της, για την δική της τη ζωή δηλαδή, τότε τι άραγε μπορεί να περιμένει κανείς στη συνέχεια? Μήπως αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου για να ακολουθήσουν υποχρεωτικότητες και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από εδώ και στο εξής? Αναρωτιέμαι τώρα εγώ και προβληματίζομαι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί ήδη πάρα πολλούς Έλληνες. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις, κυρίες και κύριοι, τα δικά σας μηνύματα. Τα περιμένουμε και σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά subscribe και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά!